Η πραγματικότητα όμω είναι ότι, όσο και αν δύσκολο και αν είναι, οι ηγέτε παρακολουθούν εκδηλώσει. Αν δεν παρευρίσκεστε εσεί, τότε πώ περιμένετε να βρίσκονται εκεί τα άτομα τη ομάδα σα. Εδώ ακόμα, αν δεν έχετε ομάδα, πώ περιμένετε να χτίσετε ομάδα, αν δεν είστε σε αυτέ τι εκδηλώσει. Και αν δεν είναι στα συνέδρια η ομάδα σα και δεν είστε εσείς εκεί, τότε ουσιαστικά δεν έχετε επιχείρηση. Για να σας στηθώ έτσι λίγο γρήγορα, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, δημιουργός του blog networkpavlamarketing.gr και του προγράμματος δικτυωτής του μέλλοντος στο futurepro.gr και αυτό που κάνω είναι να παρέχω συμβουλευτική για επαγγελματίες, επιχειρηματίες, δικτυωτές, πολιτές, ασφαλιστές και ανθρώπους που θέλουν να πετύχουν με απλό τρόπο. Τι θα πούμε σήμερα. Στο σημερινό live θα μιλήσουμε για τους τρεις λόγους για να βρίσκεστε, για να παρευρίσκεστε σε συνέδρια και στις μεγάλες εκδηλώσεις της εταιρείας ή της ομάδας σας. Σίγουρα, εντάξει, δεν είναι μόνο τρεις οι λόγοι για να βρίσκεστε εκεί. Υπάρχουν ενδεχομένως δεκάδες ή εκατοντάδες λόγοι που χρειάζεται να παρευρίσκεστε στα συνέδρια. Ωστόσο, σήμερα θα μιλήσω μόνο για τρεις από αυτούς τους λόγους. Θα ήθελα και καθώς σας αναλύω αυτούς τους λόγους και μέχρι να φτάσουμε εκεί, θα ήθελα να μου γράψετε στα σχόλια για ποιους λόγους θεωρείτε εσύ σημαντικό να βρισκόμαστε στα συνέδρια των εταιριών μα. Ή για ποιου λόγου βρίσκεστε εσεί στα συνέδρια. Και αν πιστεύετε ότι κάποιο χρειάζεται να ακούσει του λόγου που θα μοιραστώ μαζί σα και θα μοιραστούν και οι υπόλοιποι μαζί μα, ε, αν θέλετε, τα γκάρετε του στα σχόλια κάτω για να το δουν κι αυτοί. Τώρα, πριν μερικά χρόνια, όταν μάθαινα τέννη, διάβασα σε ένα άρθρο ότι αν θέλει να γίνει πολύ καλό, χρειάζεται να παίζει με καλύτερου από σένα, με ανθρώπου που είναι καλύτεροι από σένα σε αυτό. Και έτσι λοιπόν λειτουργεί και στη ζωή, αλλά και στι επιχειρήσει, ειδικά στην ε, εναλλακτική επιχειρηματικότητα, στη δικτύωση που κάνουμε εμεί. Ο καλύτερο τρόπο για να επιταχύνετε την ανάπτυξη τη επιχείρησή σα είναι πώ, είναι ξεκινώντα να κάνετε παρέα με ανθρώπου που παίζουν στη δουλειά πολύ καλύτερα από εσά. Αυτό είναι με διαφορά ο ταχύτερο δρόμο για την κορυφή. Ο Τόνι Ρόμπιν λέει ότι η εγκύτητα είναι δύναμη. Δηλαδή το να είστε κοντά σε ανθρώπου που θέλετε να μοιάσετε. Σα δίνει δύναμη. Βρείτε τον τρόπο να είστε κοντά με ανθρώπου που έχουν αυτό που θέλετε να έχετε κι εσεί. Που έχουν την επιτυχία σε όποιο τομέα και αν είναι αυτό που θέλετε να έχετε κι εσεί. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το να βρίσκεστε στι εκδηλώσει, ειδικά στι μεγάλε εκδηλώσει. Πού βρίσκονται οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι στη δουλειά μα, Βρίσκονται πάντα στι μεγάλε εκδηλώσει. Να θυμάστε, η εγκύτητα είναι δύναμη. Όσο πιο κοντά στην εταιρεία είστε στην ομάδα, στους ανθρώπους είστε, τόσο πιο δυνατοί θα γίνετε. Καταλαβαίνω ότι ε, πιθανόν να είναι αρκετά δύσκολο για κάποιου από εσά το να είστε στην επόμενη μεγάλη εκδήλωση τη εταιρεία σα. Και τώρα, εμεί είχαμε ένα πολύ μεγάλο συνέδριο και ξέρω ότι κάποιοι άνθρωποι έκαναν αρκετέ θυσίε για να είναι εκεί. Είχα άτομα από Κρήτη, από νησιά, από, από άλλα νησιά, από Βόρεια Ελλάδα, από Αλεξανδρούπολη, από Ρωστιάδα, από Κύπρο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έκαναν κάποιε θυσίε για να είναι εκεί. Εντάξει, και το έχω περάσει και εγώ αυτό. Συνήθω όταν πήγαινα σε δέξει και παλιότερα, έψαχνα να βρω το πιο φθηνό ξενοδοχείο ε, στην περιοχή που θα γινόταν το συνέδριο και προσπαθούσα να είμαι στην εκδήλωση έχοντα τα λιγότερα δυνατά έξοδα. Η πραγματικότητα όμω είναι ότι όσο και αν δύσκολο και αν είναι, οι ηγέτε παρακολουθούν εκδηλώσει. Αν δεν παρευρίσκεστε εσεί, τότε πώ περιμένετε να βρίσκονται εκεί τα άτομα τη ομάδα σα. Και αν δεν έχετε ακόμα άτομα στην ομάδα σα, και αν ακόμα δεν έχετε ομάδα, πώ περιμένετε να χτίσετε ομάδα, αν δεν είστε σε αυτέ τι εκδηλώσει. Και αν δεν είναι στα συνέδρια η ομάδα σα και δεν είστε εκεί, τότε ουσιαστικά δεν έχετε επιχείρηση. Στα 17 και πλέον χρόνια που ασχολούμαι με το χώρο αυτό, έχω πέρασει πραγματικά αρκετέ δυσκολίε και έχω φτάσει αρκετέ φορέ στο σημείο να σκεφτώ να τα παρατήσω. Αυτό όμω που με κρατούσε ήταν όλα αυτά που είχα δει σε αυτέ τι εκδηλώσει. Ήταν μια ιστορία. Ήταν μια γνωριμία που είχα κάνει. Ήταν μια ιδέα που με έκανα να συνεχίσω να είμαι εδώ. Και αν μιλήσετε με ανθρώπου που κερδίζουν πενταψήφια ή εξαψήφια εισοδήματα το μήνα στο δικτυακό marketing, θα δείτε ότι υπάρχει κάτι κοινό μεταξύ όλων αυτών των ανθρώπων. Όλοι του παρακολουθούν συστηματικά μεγάλε εκδηλώσει. Αντιθέτω, αν μιλούσατε με ανθρώπου που δεν έχουν πετύχει πολλά ακόμα σε αυτή τη δουλειά, θα βρίσκεται πάλι ένα κοινό παρονομαστή. Η πλειοψηφία των ανθρώπων που δεν έχουν πετύχει σημαντικά πράγματα στη δουλειά μα έχουν μέσα του μια περιοριστική πεποίθηση για τον εαυτό του ή για την ευκαιρία του, η οποία αυτή η πεποίθηση του σταματάει από το να πετύχουν πολλά πράγματα. Και αν του ρωτήσετε, αν έχουν παρακολουθήσει εκδηλώσει τελευταία, συνήθω έχουν να σα δώσουν δικαιολογίε που δεν μπόρεσαν ή δεν κατάφεραν να τι παρακολουθήσουν. Λίγοι είναι αυτοί που θα πούν ναι, παρακολουθώ συνεχώ σε εκδηλώσει, είμαι σε κάθε εκδήλωση και ακόμα δεν έχω πετύχει κάποια πράγματα. Υπάρχει άμεση σχέση, άμεση συσχέτιση ανάμεσα στην παρακολούθηση εκδηλώσεων, στην παρακολούθηση των μεγάλων συνεδρίων και στην επιτυχία. Και ο λόγο πίσω από αυτό είναι απλό. Αυτοί που παρακολουθούν τι μεγάλε εκδηλώσει, τα μεγάλα συνέδρια, παίρνουν γνώση, εκπαίδευση και παρακίνηση για να πετύχουν στην επιχείρησή του. Όλε οι δικαιολογίε που μπορούν να σα εμποδίζουν από το να πετύχετε σβήνονται τη στιγμή που παρακολουθείτε το πρώτο σα μεγάλο συνέδριο. Υπάρχουν δεκάδε, αν όχι εκατοντάδε λόγοι που θα έπρεπε να παρακολουθήσει κάποιο ένα μεγάλο συνέδριο τη εταιρεία σα και τη ομάδα σα, αλλά τώρα θα σα δώσω μόνο τρει από όλου αυτού του λόγου. Σημειώστε λοιπόν, το πρώτο είναι ότι είναι η πίστη που χτίζετε. Η πίστη και το όρμα που θα έχετε πάρει φεύγοντα από εκεί μπορούν να σα κάνουν πραγματικά ένα rockstar. Στο δικαιωματικό marketing ή σε οτιδήποτε ασχολείστε, έχω δει αμέτρητε φορέ άτομα που είχαν μέτρη επιτυχία να παρακολουθούν ένα μεγάλο συνέδριο και μετά η επιχείρησή του να απογειώνεται. Όταν βλέπετε το όραμα τη εταιρεία και όταν συναντήσετε στην εκδήλωση ανθρώπου σαν εσά, απλού ανθρώπου που έχουν πετύχει, τότε η πίστη σα γίνεται πάρα πολύ μεγάλη. Πλέον δεν είναι ότι απλά εύχεστε ή ελπίζετε να πετύχετε στην εταιρεία σα τότε είναι που μπορείτε να συνειδητοποιήσετε ότι οι ηγέτε, οι άνθρωποι που είναι κορυφαίοι σε εισοδήματα, είναι απλοί καθημερινοί άνθρωποι σαν κι εσά. Τότε είναι που έχετε την ευκαιρία να πιστέψετε πέρα από κάθε αμφιβολία ότι αν μπορεί να το κάνει αυτό ή αυτή, τότε μπορώ να το κάνω και εγώ. Χωρί να θέλουμε να μειώσουμε του άλλου, αλλά λέμε ότι αν και αυτό που είναι σαν και εμένα, είτε που ήταν σαν και εμένα, μπορεί να το καταφέρει, ή αν αυτό που ήταν σε εκείνε τι συνθήκε, μπορεί να το καταφέρει, τότε μπορώ να το κάνω κι εγώ. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι η πίστη που χτίζεται μέσα σας. Το δεύτερο είναι οι γνωριμίες που κάνετε. Από κάθε μεγάλη εκδήλωση που έχω παρευρεθεί, πραγματικά έχω φύγει με πολύ ισχυρέ γνωριμίες με άλλους ηγέτες και φιλίες που μένουν για χρόνια. Θα έχετε την ευκαιρία λοιπόν να γνωρίσετε όχι μόνο οι ηγέτες από τη γραμμή αναδοχή σας και την ομάδα σας, αλλά επίσης πολλούς άλλους ανθρώπους στην εταιρεία που έχουν πραγματικά εκπληκτικές ιστορίες να μοιραστούν μαζί σας είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να κάνετε νέε φιλίε με άλλου επιχειρηματίε που σκέφτονται σαν και εσά και να γνωρίσετε και άλλου ανθρώπου οι οποίοι είχαν παρόμοιο ξεκίνημα με εσά και να ακούσετε την ιστορία του, να μιλήσετε μαζί του και να χρησιμοποιήσετε την ιστορία του αργότερα στην επικοινωνία που θα έχετε με άλλου. Η επιτυχία στη δικτύωση έχει να κάνει με την συλλογή ιστοριών και το μοίρασμα αυτών των ιστοριών. Αυτό που έκανα πάντα σε συνέδρια ήταν, ήταν ότι Καθόμουν και σημειώνα τι ιστορίε. Έβαζα φωτογραφίε από ανθρώπου που μοιραζόντουσαν τι ιστορίε του μαζί μα. Και μετά πήγαινα στο διάλειμμα, έξω, έβγαινα φωτογραφία με αυτού του ανθρώπου και έδειχνα τι φωτογραφίε αυτέ μετά σε παρουσιάσει μου, στου ανθρώπου μου και έλεγα αυτό εδώ ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο δούλευε σε γυράδικο και έκανε δύο δουλειέ και είχε και δύο παιδιά. Και παράλληλα ξεκίνησε με αυτή τη δουλειά και μέσα σε αυτό το διάστημα κατάφερε αυτά τα πράγματα. Εκείνο ήταν αυτό, ήταν υπάλληλο βιβλιοπολίου ε, χωρί προηγούμενη εμπειρία. Ξεκίνησε στα το 22 του και πολύ σύντομα κατάφερε να παραιτηθεί από το βιβλιοπολίο και να κάνει τη δουλειά αυτή με πλήρη απασχόληση και ζει με αυτή τη δουλειά τα τελευταία 17 χρόνια. Έβλεπα λοιπόν τι ιστορίε και μετά μοιραζόμουν με άλλου αυτέ τι ιστορίε. Οπότε η επιτυχία στη δικτύωση έχει να κάνει με τη συλλογή ιστοριών και το μοίρασμα αυτών των ιστοριών. Υπάρχει μια φράση που λένε στα αγγλικά Facts tell, stories sell. Ότι δηλαδή τα γεγονότα. Απλά μιλάνε, ενώ οι ιστορίε είναι αυτέ που πουλάνε. Όταν παρευρίσκεστε λοιπόν σε τέτοιε εκδηλώσει, έχετε την ευκαιρία να συλλέξετε τέτοιε ιστορίε επιτυχία. Το να περιβάλλεστε από άλλου πετυχημένου ανθρώπου στα συνέδρια αυτά, σα βοηθάει να γίνετε πιο πετυχημένοι απλά και μόνο μέσα από την έμπνευση και το να μοιράζεστε οι ιδέε μεταξύ εσά και των υπόλοιπων ανθρώπων που είναι εκεί σε, αυτές, σε αυτά τα συνέδρια. Οπότε, μαζεύετε ιστορίε κάνετε γνωριμίε και έτσι ισχυροποιείτε ακόμα περισσότερο την πίστη που έχετε δημιουργήσει μέσα σα. Και το τρίτο είναι η εκπαίδευση που λαμβάνετε. Από την αρχή τη καριέρα μου στο δικτυακό marketing, στη δικτύωση, συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό είναι να πηγαίνω στι εκδηλώσει. Από την αρχή. Ο ανάδοχο μου δεν χρειάζεται να καν να μου τηλεφωνήσει για, για, να μου πει να κλείσω τη θέση μου για την επόμενη μεγάλη εκδήλωση. Και σκεφτείτε ότι ήμουν 22 χρονών. Ήμουν 22 χρονών, αλλά συνειδητοποίησα από την αρχή ότι για να μου λένε πετυχημένοι ότι χρειάζεται να είμαι εκεί για να πετύχω, τότε χρειάζεται να είμαι εκεί. Δεν το αφισβητούσα και πολύ. Άξι, απλά ήμουν εκεί. Μάζευα λεφτά, έκλεινα τη θέση μου και έπαιρνα εγώ τηλέφωνο στον διοργανωτή του σεμιναρίου ή στην εταιρεία για να αγοράσω το εισιτήριό μου και να κλείσω τη θέση μου. Άξι, για Να κλείσω τη μετακίνησή μου, να κλείσω τη διαμονή μου. Άξι. Οπότε κανόνω να είμαι εκεί. Πριν καν μου το πει κάποιο από την γραμμή αναδοχή, από την πρώτη μεγάλη εκδήλωση που παρακολούθησα τον Μάρτιο του 2002 στην Κατερίνη, κατάλαβα πόσο μπορεί πραγματικά να μου βοηθήσει η εκπαίδευση που έπαιρνα. Πολλέ φορέ, το μόνο που χρειάζεται είναι μια ιδέα ή μια συμβουλή ή μια φράση που θα ακούσετε για να σας βοηθήσει να μπείτε στον δρόμο προς την επιτυχία. Σε μένα δεν ήρθε πρώτη, προς το πρώτο συνέδριο. σω δεν ήρθε και στο δεύτερο συνέδριο. σω και στο τρίτο συνέδριο. Αλλά ήρθε σε, ήρθε σε κάποιο συνέδριο, ήρθε μια φράση που άκουσα. ήρθε μια ε, ατάκα ή μια εκπαίδευση που άκουσα. Μια ιστορία που άκουσα. Που με έκανε να πω: OK, αυτό είναι, τώρα θα το κάνω. Εντάξει. Αλλά τι φροντίζα. Φροντίζα πάντα να είμαι στα μεγάλα συνέδρια. Εντάξει. Μπορεί δηλαδή να έχετε πάει σε ένα, δύο, τρία συνέδρια και ακόμα να μην έχετε πάρει αυτή τη μεγάλη ιδέα, τη μεγάλη. Ιστορία, μην έχετε ακούσει τη σημαντική ιστορία που θα αλλάξει τη ζωή σα ακόμα, αλλά φροντίστε να είστε εκεί. Γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι αν δεν είστε στο συνέδριο, δεν θα ακούσετε τη φράση, την ιδέα ή την ιστορία που θα αλλάξει τη ζωή σα. Αν είστε στο συνέδριο, κατά πάσα πιθανότητα θα την, θα την ακούσετε. Και μάλιστα υπάρχουν μελέτε που έχουν δείξει ότι μπορείτε να διατηρήσετε περισσότερο τι γνώσει που αποκτάτε όταν μπορείτε να τις δείτε από κοντά και να τις νιώσετε και η δυνατότητα να μπορείτε να λαμβάνετε από κοντά εκπαίδευση από πολλούς διαφορετικούς ηγέτες υπάρχει μόνο στις μεγάλες ζωντανέ εκδηλώσεις. Προσωπικά μου αρέσει πολύ να, να, μπορώ να κάθομαι στο κοινό, έτσι να ακούω κάτω και να ακούω μια ζωντανή εκπαίδευση. Επίσης στα διαλύματα ή συναντήσεις ηγεσία ή τα τραπέζια που γίνονται μετά τα συνέδρια ή στο ενδιάμεσο των συνεδρίων, το μεσημέρι, το βράδυ, όλα αυτά μου έχουν δώσει την ευκαιρία να μπορώ να μιλήσω σε ανθρώπου που πηγαίνουν προ την επιτυχία, να μάθω από αυτού και να εμπνευστώ από αυτού. Εντάξει. Ε, στο συνέδριο που είχαμε τώρα το Σαββατοκύριακο στην, στην, Αθήνα, έτυχε να μιλήσω με μια ε, καλεσμένη στο συνέδριο, η οποία ήταν όμω είναι παλιά δικτυότρια, έχει παρακολουθήσει πάρα πολλά συνέδρια και ήρθε στο δικό μα συνέδριο το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο. Και ε, πολλοί άνθρωποι που, που, που γίνουν συχνά σε συνέδρια πέφτουν σε μια παγίδα η οποία είναι ότι βλέπουν τα συνέδρια, τις ομιλίες και όλο αυτό όλη αυτή τη διοργάνωση με ένα διαφορετικό μάτι, λίγο πιο επικριτικό ενδεχομένω. Ε, ξέρεις, αυτός τα είπε καλά, εκείνος δεν τα είπε καλά, εκείνος μίλησε πολλή ώρα, είχε, είχε, έγινε εκείνο το θέμα στη διοργάνωση, στην πόρτα έγινε αυτό, το μικρόφωνο ήταν εκείνο, τα φώτα δεν έκαναν καλά, τα slides δεν άκουσαν καλά και μπαίνουμε στη φάση, δηλαδή στη διαδικασία να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά το συνέδριο από ότι ένα καινούριο. Ε, πριν μερικά χρόνια όμω, έκανα το εξή μέσα μου. Πήρα την απόφαση ότι εφόσον επενδύω τον χρόνο μου και κάποια χρήματα για να είμαι σε ένα συνέδριο, δεν θα το δω σαν ένα που έχει δει εκατοντάδε συνέδρια, αλλά θα το δω σαν καινούριο, σαν ένα που πηγαίνει για πρώτη φορά. Οπότε πριν πάω στο συνέδριο, κάθε φορά κάνω ένα, ένα νοητικό reset, μια νοητική επανεκκίνηση και βάζω τον εαυτό μου στη θέση του καινούργιου. Βλέπω δηλαδή το συνέδριο με μια φρέσκια ματιά. Επιτρέπω στο συνέδριο να με επηρεάσει, να με παρακινήσει και να μου δώσει την ενθάρρυνση, το κίνητρο, την έμπνευση που χρειάζομαι για να μπορέσω να συνεχίσω την επόμενη μέρα ακόμη πιο δυναμικά προ του στόχου μου. Και είτε είναι μια ιστορία από έναν καινούριο που αναγνωρίζεται και έχει πολύ ενθουσιασμό, είτε είναι μια ιστορία από κάποιον πιο έμπειρο Προσπαθώ δηλαδή να, να, να επιτρέψω το συνέδριο να με επηρεάσει. Το νόημα λοιπόν αυ, όλων αυτών είναι το εξή. Το να παρακολουθείτε συναντήσει δικτύωση είναι πραγματικά ανεκτήμητη αξία. Και είναι απαραίτητο αν είστε πραγματικά σοβαροί, αν βλέπετε σοβαρά τη δουλειά αυτή και αν θέλετε σοβαρά να δημιουργήσετε επιτυχία σε αυτή τη δουλειά. Οπότε, μόλι χθε που επέστρεψα ε, από ένα, αυτή τη μεγάλη εκδήλωση που είχαμε στην Αθήνα. Και έχω να πω ότι οι γνωριμίες και οι σχέσεις που έφτιαξα και οι γνώσεις που αποκόμισα αξίζουν πολύ περισσότερο από τα χρήματα που έδωσα για να είμαι σε αυτήν και σε άλλες και σε όλες τις προηγούμενες μεγάλες εκδηλώσεις. Ο Τσάρλι Tremendous Jones είχε πει ότι θα είστε το ίδιο άτομο σε 5 χρόνια από σήμερα εκτός από τους ανθρώπους που θα συναντήσετε και τα βιβλία που θα διαβάσετε. Και θα ήθελα να συμπληρώσω και εγώ ότι και από τις εκδηλώσεις που θα παρακολουθήσετε. Θα είστε δηλαδή το ίδιο άτομο σε 5 χρόνια από σήμερα, εκτός από τους ανθρώπους που θα συναντήσετε, τα βιβλία που θα διαβάσετε και τις μεγάλες εκδηλώσεις που θα παρακολουθήσετε. Αν σε 5 χρόνια από σήμερα θέλετε να είστε σε ένα διαφορετικό σημείο από ό,τι είστε σήμερα, να είστε σε ένα καλύτερο σημείο από το σημείο που είστε τώρα, τότε κλείστε από τώρα τη θέση και το ιστήριό σα για το επόμενο μεγάλο συνέδριο της εταιρεία ή της ομάδα σας. Είτε είναι σε δύο εβδομάδες, είτε είναι σε ένα μήνα, είτε είναι σε τρεις ή τέσσερις μήνες, κλείστε από τώρα το εισιτήριό σας. Και κατά πάσα πιθανότητα θα μπορέσετε να βρείτε και καλύτερες τιμές για τη μετακίνησή σας, για, τα... για τη διαμονή σας ή για το εισιτήριο. Εντάξει. Είπαμε λοιπόν ότι τρει τρεις από όλου του λόγου που χρειάζεται κάποιο να βρίσκεται σε μεγάλε εκδηλώσει είναι πρώτον ότι σα βοηθάει να χτίσετε την πίστη σα ή να χτίσετε ακόμα πιο δυνατή την πίστη που έχετε για τη δουλειά αυτή. Είναι οι γνωριμίε που κάνετε και τρίτον, η εκπαίδευση που λαμβάνετε. Για περισσότερη εκπαίδευση και υποστήριξη, μπείτε στη σε σελίδα μου GreekCoach.gr ή στο blog μου networkpavlamarketing.gr και βάλετε το email σας στο πεδίο που είναι κάπου πάνω δεξιά ε, για να λαμβάνετε ό,τι νέο ανεβάζω. Στο blog μου θα βρείτε περισσότερα από 900 άρθρα δωρεάν ε, και πολλά βίντεο για το πώς να αναπτύξετε τι δεξιότητέ σα στη δουλειά και γενικότερα να αναπτύξετε δεξιότητε. Τα στα σχόλια ε, δύο φίλου σα ή συνεργάτε σας που θα θέλετε να έχετε μαζί σας στο επόμενο συνέδριο. Λοιπόν, ο Γιάννης Αθανασίου ρωτάει, υπάρχει κάποιος, λο, κάποιος τρόπος να μας ακολουθήσει η ομάδα μας στα συνέδρια. Λοιπόν, ναι, υπάρχει τρόπος. Πρώτον, χρειάζεται να είστε φυσικά εσείς εκεί. Εντάξει. Δεύτερο, ο Γιάννη, υπάρχουν δύο τρόποι για να μπορέσει να φέρεις άτομα στα συνέδρια. Ε, να μιλήσεις με άλλους ανθρώπους για τα συνέδρια. Είναι το να ενημερώσεις τους ανθρώπους για τα συνέδρια, ή την εκδήλωση, και ο άλλο τρόπο είναι να προωθήσει την εκδήλωση στου ανθρώπου σου. Το να ενημερώσει του ανθρώπου για το συνέδριο τι είναι, να πει ότι ξέρει κάτι. Την ερχόμενη Κυριακή θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο συνέδριο, το οποίο θα γίνει στο τάδε μέρο, στην τάδε ώρα και το εισιτήριο είναι αυτό. Εντάξει, θα μιλήσουν εκεί αυτοί, αυτοί και αυτοί και θα είναι πολύ καλό να έρθει. Αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο ενημερώνουμε του ανθρώπου μα για το συνέδριο. Αλλά οι άνθρωποι οι χτίζουν πολύ μεγάλε ομάδε είναι αυτοί οι οποίοι προωθούν τα συνέδρια. Το να προωθήσει το συνέδριο είναι λίγο διαφορετικό από το να ενημερώσει του ανθρώπου για το συνέδριο. Έχει να κάνει με, το, με την πίστη που θα χρησιμοποιήσει για να πει αυτό που θε να πει. Εντάξει, ότι το συγκεκριμένο συνέδριο θα είναι το καλύτερο συνέδριο που έχουμε κάνει ποτέ. Εκεί θα μπορέσει να μάθει τα πάντα για τη δουλειά, θα ακούσει του πιο πετυχημένου συνεργάτε τη δουλειά, οι οποίοι θα έρθουν ειδικά για αυτό το συνέδριο και θα εξηγήσουν ακριβώ πώ μπορεί να πετύχει τη δουλειά αυτή θα μάθει κάθε λεπτομέρεια και να ξέρει ότι αυτή η εκπαίδευση που θα γίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο στο, στην Κατερίνη θα, είναι, θα σε βοηθήσει στο να συντομεύσει το χρονικό διάστημα τη εκπαίδευσή σου κατά 3 με 6 μήνε. Εκεί θα μπορέσει να μάθει ό,τι χρειάζεσαι για τη δουλειά για να μπορέσει να πετύχει αυτό και αυτό και αυτό. Τώρα, ο διαχωρισμό που έκανα λοιπόν εδώ ποιο είναι, είναι ότι τονίζει τη σπουδαιότητα του νέου για το συνέδριο, το τι θα γίνει εκεί, αλλά αυτό που βάζεις επίσης στην προώθηση, Γιάννη, είναι το γιατί του. Όταν κάνεις την αρχική πρόσκληση, όταν κάνει την παρουσίαση και αργότερα την εκπαίδευση του συνεργάτη σου, ένα από τα πράγματα που έχεις μάθει και εσύ και το αναφέρω και στην ακαταμάχητη πρόσκληση, είναι ότι συζητάμε το γιατί του. Είναι το κομμάτι της πρόκληση. Η πρόκληση γίνεται κατά την πρόσκληση, όπου βρίσκουμε το τι χρειάζεται και τι θέλει ο συνεργάτη μα, ο συνεργάτη γίνεται στην παρουσίαση πριν του δείξουμε τη δουλειά μα, μπαίνουμε περισσότερο σε βάθο στο γιατί του, αλλά γίνεται και στην εκπαίδευση. Δηλαδή, όταν θα κάνω την πρόσκληση του συνεργάτη μου στη μεγάλη εκδήλωση, θα του πω ότι ξέρει κάτι, μου είχε πει ότι ο, ο λόγος λόγο που ξεκίνησε να ασχολείσαι με αυτή τη δουλειά, Γιάννη, είναι γιατί θέλει να μπορέσει να φύγει το συνεργείο, να μπορέσει να έχει περισσότερο χρόνο ε, στο να κάνει κάτι δικό σου, να, να χτίσει μια δική σου δουλειά, να περνά περισσότερο χρόνο με τα παιδιά σου, να μπορεί να κάνει περισσότερε βόλτε με το σκάφο σου, να πηγαίνει για ψάρεμα, για κυνήγι, να κάνει τον αθλητισμό σου και να μπορεί να βοηθήσει περισσότερου ανθρώπου με τα συγκεκριμένα προϊόντα. Αυτό δεν μου έχει πει πετύχει να πετύχει. Ωραία. Λοιπόν, το Σαββατογύριακο που μα έρχεται, έχουμε διοργανώσει ένα πολύ μεγάλο συνέδριο το οποίο θα γίνει στην Κατερίνη, το θα γίνει στα Μετέωρα, στο ξενοδοχείο Divani Caravel. Εκεί θα μαζευτούν οι πιο πετυχημένοι συνεργάτε από όλη την ομάδα. Θα μάθει από του κορυφαίου συνεργάτε τα πάντα για τη δουλειά. Θα μάθει λεπτομέρειε για τα προϊόντα, θα μάθει λεπτομέρειε για το πώ κερδίζουμε χρήματα, θα μάθει τι σύγχρονε τεχνικέ για το πώ μπορεί κάποιο να αναπτυχθεί, θα μάθει νέα ανακοινώσει τη εταιρεία και στα τελευταία 5 λεπτά θα γίνει μια πολύ σημαντική ανακοίνωση για όλου του συνεργάτε εκεί πέρα από τον πιο πετυχημένο συνεργάτη τη εταιρεία που είναι αυτό και έχει καταφέρει αυτό και αυτό και αυτό. Και θα μπορέσει λοιπόν εκεί Γιάννη να μάθει αναλυτικά το πώ να δημιουργήσει το εισόδημα που χρειάζεσαι για να αφήσει με ασφάλεια τη δουλειά σου συνεργείο και να μπορέσει να κάνει τα πράγματα που σου αρέσουν, να μπορέσει να είσαι με την κόρη σου, να μπορέσει να είσαι με τη γυναίκα σου και να κάνει πραγματικά αυτά τα οποία θέλει στη ζωή σου. Αυτά που μου είπε ότι χρειάζεσαι και αυτά που μου είπε ότι ήταν ο λόγο που ξεκίνησε να ασχολείσαι με αυτή τη δουλειά. Εντάξει. Άρα λοιπόν συνδέει την εκπαίδευση που θα λάβει με πάθο, με πίστη, με λεπτομέρειε και το τι θα γίνει εκεί, με ιστορίε ανθρώπων που θα μιλήσουν. Ωραία. Και με το γιατί του. Και φυσικά μπορεί να, να, να και άλλε και ειδικέ ιστορίε. Ότι και εγώ, ξέρω, όταν ήταν να πάω στο πρώτο μου συνέδριο, είχα κάποιε αμφιβολίε γιατί δούλευα Σάββατο, δεν μπορούσα να αφήσω ξέρω, εγώ, τη δουλειά ή είχα την οικογένειά μου, είχα τι υποχρεώσει μου. Αλλά κατάλαβα ότι είναι πολύ σημαντικό, αν θέλω να δώσω σοβαρά αυτή τη δουλειά, το να είμαι εκεί, γιατί εκεί ήταν που έμαθα, θα, θα μάθαινα τη λεπτομέρειε τη δουλειά. Οπότε έκανα ό,τι χρειαζόταν για να είμαι εκεί. Και πραγματικά αυτά που άκουσα στο πρώτο μου συνέδριο, ε, με βοήθησαν να ανοίξει το μυαλό μου. Κατάλαβα ποια είναι η εταιρεία, κατάλαβα τι κάνουμε με αυτά τα προϊόντα, άκουσα πάρα πολλέ ιστορίε επιτυχία και πραγματικά ήταν εκεί που πίστεψα ότι και εγώ μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο για τη ζωή μου, ή τη δουλειά μου και για την οικογένειά μου. Εντάξει. Οπότε, αν θε πραγματικά να μάθει πώ μπορεί να πετύχει αυτά που μόλι μου είπε ότι θε να πετύχει τη δουλειά αυτή, χρειάζεται να είσαι στο συνέδριο. Αυτό είναι ένα που προωθούμε το συνέδριο. Συνδέουμε δηλαδή Τη συμμετοχή και αυτό που θα μάθει στο συνέδριο με το γιατί του και φυσικά του δίνουν πολλού λόγου ακόμα. Όταν βρήκατε κάτι χρήσιμο στο σημερινό live, προωθήστε το. Ταγκάρθα τα μέσα στα σχόλια. Χάρηκα που τα πάμε αυτή την ώρα. Καλή συνέχεια σε όλου! Ήταν σύντομο, πιο σύντομο το σημερινό. Ε, καλή επιτυχία. Είμαι ο Θεοδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σα.